Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Ένα πολύ σύντομο μήνυμα στο Messenger από μια γυναίκα που γνωρίζω και προσωπικά, συναντηθήκαμε, τυχαία, αλλά παρακολουθεί τα βίντεο και κατά καιρούς μου στέλνει μικρές ερωτήσεις, μικρά ερωτήματα ή μικρές τοποθετήσεις οι οποίες αποτελούν πολύ καλό υλικό για να δημιουργήσουμε ένα βίντεο είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο το οποίο αναφέρεται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στις σχέσεις τους όπου ο ή σύντροφος τους τους προκαλεί επίτηδες ζήλια για να βιώσει ο ίδιος ή η ίδια επιβεβαίωση και πρόκειται σίγουρα για μια αδιόρατη ψυχική κακοποίηση αυτό το να προκαλούμε ζήλια στον άλλο λόγω των δικών μας ανασφαλιών ή λόγω του δικού μας ζητήματος. Η ζήλια, η συνθήκη εκείνη στην οποία νιώθεις ανασφάλεια επειδή υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου μπορεί να φλερτάρει με άλλους ανθρώπους ή μπορεί να σε απατάει, είναι ένα πολύ βασανιστικό συνέστημα. Νιώθω ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι γίνονται θύματα ψυχολογικού πολέμου και ο ή σύντροφος τους παίζει αυτό το άσχημο παιχνίδι να τους προκαλεί να ζηλεύουν, επειδή έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους στη δουλειά μου. Και νιώθω ιδιαίτερη συμπόνια για αυτούς τους ανθρώπους και αυτή η συμπεριφορά του να προκαλεί ζήλια στον ή στη σύντροφό σου είτε για να νιώσεις όμορφα είτε για να πάρεις ναρκισιστική παροχή τροφοδοσία, είτε για να πάρεις μια επιβεβαίωση, είτε για να σιγουρευτείς αν αυτό ή αυτή ενδιαφέρεται για σένα, είναι κακοποιητικό, εξαιρετικά κακοποιητικό. Λοιπόν, διαβάζω το σύντομο μήνυμα. Καλημέρα αγαπημένη μου. Καλημέρα, χαίρετε. Χάρη στα βίντεο σου έχω μάθει πολλά και διψάω να μάθω άλλα τόσα. Μια ιδέα για vlog που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμένα είναι η ζήλια στη σχέση όχι μόνο η παθολογική ζήλια, αλλά και τι μηχανισμός κρύβεται πίσω από ανασφαλείς άνδρες όταν προκαλούν ζήλια με διάφορους τρόπους. Επιβεβαίωση, δηλαδή να δείξει η παρτενέρ του ζήλια για να σιγουρευτεί. Καλή εβδομάδα, γεμάτη δημιουργία και πολλά χαμόγελα. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για την παθολογική ζήλια. Έχουμε βίντεο στο κανάλι μας που μιλάμε για την παθολογική ζήλια. Θα πω έτσι εντάχει ότι η παθολογική ζήλια είναι ένας όρος ο οποίος δεν είναι έγκυρος επιστημονικά όρος παθολογική ζήλια. Χρή είναι όρος στην καθομιλουμένη, όρος που μπορεί να διαβάσει κάποιος σε ένα δημοφιλές άρθρο, σε ένα popular article. Είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε μια σχέση ερωτική νιώθει ζήλια για τον ή τη σύντροφο του της, η οποία να μην έχει καμία σχέση με τη ρεαλιστική πραγματικότητα. Δηλαδή, το άλλο πρόσωπο να δείχνει επαρκώς το ενδιαφέρον του, την αγάπη του, τη δέσμευσή του στη σχέση, το άλλο πρόσωπο να είναι στοργικό, παρών στη σχέση τριφερό και αγαπητικό και αυτό το πρόσωπο που έχει παθολογική ζήλια να βγάζει μέσα από το μυαλό του σενάρια και να βλέπει μπροστά του πράγματα που δεν υπάρχουν και να θεωρεί ή να είναι πεπισμένο ότι ο ή σύντροφος του το απατάει χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο ρεαλιστικό που να ενισχύει με οποιοδήποτε τρόπο αυτή τη ζήλια. Δεν έχω συναντήσει πολλές φορές παθολογική ζήλια, τις λίγες φορές όμως που έχω συναντήσει τη φοβήθηκα. Στο γραφείο εννοώ. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήρθε σε μένα μετά που του συνέστησε ο ψυχίατρος του να έρθει διεγνωσμένος με μια ψυχωτική διαταραχή ο οποίος έφτιαχνε κάτι περίεργα σενάρια σενάρια επιστημονικής φαντασίας θα έλεγε κάποιος με βάση τα οποία η γυναίκα του τον απαντούσε η οποία η γυναίκα του ούτε τον απαντούσε ούτε έκανε οτιδήποτε στην πραγματική ρεαλιστική ζωή το οποίο να είναι ε, έστω και μια αφορμή ώστε να ζηλέψει. Και ο άνθρωπος αυτός, α, μιλάω τώρα για ένα περιστατικό ανώνυμα, και ο άνθρωπος αυτός ήταν και βίαιος. Και λεχτικά βίαιος και ψυχολογικά βίαιος και κάποιες φορές ήταν και σωματικά βίαιος. Και θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά ότι μία μέρα είχε πάει στο σπίτι ε, σίγουρος, ότι η γυναίκα του τον είχε απατήσει και είχε πάει στην τουαλέτα, είχε αδειάσει το καλάθι ε, για τα σκουπίδια που έχουμε στην τουαλέτα και ψάχνει να βρει αποδεικτικά στοιχεία μέσα στο καλάθι για το ότι κάποιος ε, άνδρας είχε πάει στο σπίτι, τον αυτό αυτός έλειπε από το σπίτι και είχε κάνει σεξ με τη γυναίκα του και λέει θα το βρω τώρα, το χρησιμοποιώνω προφυλακτικό και το κάθεξή. Αυτή είναι η παθολογική ζήλια. Έχω γνωρίσει άλλες περιπτώσεις στις οποίες το έχω ξαναπεί νομίζω σε βίντεο. Στο γραφείο εμ, ερχόταν ένα ζευγάρι και έλεγε ο ένας από τους δύο... ...ξέρεις η γυναίκα μου ή ο άντρα μου είναι παθολογικά ζηλιάριδες... ...και είπαμε να έρθουμε για να βοηθήσεις τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου... ...να ξεπεράσει την παθολογική του τη ζήλια. Και στην πορεία της δουλειά που κάναμε αυτό το ζευγάρι αποδεικνύονταν ότι δεν ήταν καθόλου παθολογική ζήλια. είχε ένα πολύ ισχυρό ρεαλιστικό αίρισμα, γιατί όντως ζήλευε η γυναίκα ή ο άνδρας, αλλά ο άλλος άνθρωπος όντως ήταν απίστος. Επίσης εδώ θέλω να σας εισάγω ένα νέο όρο, για τον οποίο δεν έχω μίλησει ξανά σε βίντεο, αλλά θα μιλήσουμε στο μέλλον, τον όρο «micro-cheating», «μικροαπιστία». Ο όρο micro cheating, μικροαπιστία, είναι ένα σύγχρονο όρο ο οποίο έχει βγει μέσα από τα social media και αναφέρεται στην απιστία η οποία γίνεται μέσω κοινωνικών δικτύων, μέσω μηνυμάτων, μέσω εφαρμογών, χωρί να βρεθεί κάποιο πρόσωπο από κοντά με κάποιον άλλον για να πατήσει. Δηλαδή, κάθεσαι εσύ στον καναπέ σου το βράδυ, είναι δίπλα σου η γυναίκα σου, είναι δίπλα σου ο άντρα σου και κρατάει το κινητό ή το τάπλετ και στέλνει μηνύματα σε άλλους ανθρώπους ή σε έναν άλλον άνθρωπο και φλερτάρει, δεν συναντιέται με εκείνο το πρόσωπο, δεν κάνει σεξ, διαζώσεις με εκείνο το πρόσωπο, αλλά έχει μία φλερταριστική επικοινωνία με άνθρωπο άλλο εκτός από το μονογαμικό τέρι. Δηλαδή, όταν είμαστε σε μία μονογαμική σχέση, όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν ότι θα έχουν μία αποκλειστική σχέση, που την ερωτική τους ενέργεια και τη σεξουαλική τους ζωή θα τη μοιράζονται μεταξύ τους, ακόμη και το να φλερτάρεις μέσω Messenger, μέσω Instagram, μέσω TikTok, δεν ξέρω τι, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω τηλεφώνου, βιντεοκλήσεις, ακόμη και αν δεν πας να συναντηθεί με εκείνο το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρεις, πάλι θεωρείται απιστία, αλλά ονομάζεται μικροαπιστία και θα μπορούσε κάποιο να πει ό,τι συνιστά και συναισθηματική απιστία. Δηλαδή ότι δίνει το συνέστημα σου, το ερωτικό σου συνέστημα, τη ζωντάνια σου, το χιούμορ σου, το φλερ σου σε έναν άλλον άνθρωπο. Υπάρχει επίσης, θα σας μάθω όρους σήμερα, υπάρχει επίσης και ένας άλλο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στις μέρες μας, ηθική μη μονογαμία, ethical non monogamy. Και αυτό αναφέρεται σε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να έχουν τη λεγόμενη ελεύθερη σχέση. Και κάνουν την εξή συμφωνία ότι εφόσον είμαστε μαζί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ή ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 20 χρόνια, <laughs> δεν ξέρω πόσο καιρό είναι ο καθένα, και αγαπιόμαστε μεταξύ μα και θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μεταξύ μα, αλλά νιώθουμε και οι δύο ότι το ερωτικό κομμάτι μα χρειάζεται μία ανανέωση. Συμφωνούμε μεταξύ μα ότι <clears throat> θα υπάρξει. Ε, παραβίαση της μονογαμικότητας μας, η οποία να είναι συμφωνημένη. Γι' αυτό ονομάζεται ηθική μη μονογαμία, ethical non monokamy, συμφωνία μεταξύ του ζευγαριού. Ε, πρόσφατα συνομιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία σχέση δέκα χρόνια, νομίζω μου είχε πει. Και η συμφωνία του με τον σύντροφο του ήταν όταν θα βρίσκονται για δουλειά στο εξωτερικό... Ό,τι συμβαίνει στο Βέγγας, μένει στο Βέγγας. What happens in Vegas stays in Vegas. Είναι ένας όρος στα αγγλικά αυτό που σημαίνει ότι γίνεται όταν λείπει έξω από την χώρα στην οποία διαβεί, μένει εκεί. Και ε, του εξ, το ρώτησα, του λέω, εντάξει, του λέω, εσύ λες ότι ε, σου αρέσει αυτό το πράγμα γιατί είσαι... Έχει την επιθυμία, ρε παιδί μου, να έχει και κάποιε περιστασιακέ σεξουαλικέ επαφέ με άλλου ανθρώπου. Δεν σε ενοχλεί ένα το γεγονό ότι ο σύντροφο σου θα το κάνει. Και μου είπε ότι ο τρόπο που το σκέφτονται είναι ότι έχουν κλειδώσει σε ένα κουτάκι του μυαλού του το, αυτή την πιθανότητα και δεν τη συζητούν. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί οποιοδήποτε. Ούτε ξέρω αν α, α, θα κάνει ζημιά σε μία σχέση ή όφελος σε μία σχέση κάτι τέτοιο. Η ηθική μη μονογαμία είναι μια καινούρια μόδα, είναι ένα καινούριο τρεντ στις σχέσεις, α, το οποίο περιμένω, ως κοινωνικό επιστήμονας, περιμένω να δω τι θα φέρει, τι αποτελέσματα θα έχει η εφαρμογή αυτού του στυλ ζωής. Σίγουρα η ηθική μη μονογαμία είναι έντιμη, έντιμη στάση και η απιστία είναι ανέντιμη στάση. Δηλαδή το να συμφωνήσει με το τέρι σου ότι ναι είμαστε παντρεμένοι, ναι συγκατοικούμε, ναι είμαστε μαζί αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα μιλάμε για ζευγάρια τα οποία είναι πολύ καιρό μαζί. Αν ο άλλο σου πει από την αρχή για ηθική μη μονογαμία. Για ελεύθερη σχέση από την αρχή σημαίνει ότι δεν υπάρχει ε, αρκετό έρο <laughs> <laughs> και επιλογή ειδικά εσένα να είστε μαζί. Ε, οι περιπτώσει που γνωρίζω εγώ είναι ζευγάρια που ήταν αρκετό καιρό μαζί. Ε, δεν γνωρίζω πολλές περιπτώσεις, ε, γνωρίζω κάποιες όμως α, που έχουν μπει μέσα σε αυτό το... Κατά τη γνώμη μου είναι roller τη γνώμη μου θα ήταν ρόλερ κόστερ αν το έκανα εγώ. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν τρενάκι του τρόμου αν το έκανα εγώ. Εγώ προσωπικά, ως άνθρωπος, δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ μια σχέση ελεύθερη. Δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ συναισθηματικά την α, ηθική μη μονογαμία με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορώ να διαχειριστώ συναισθηματικά το σεξ χωρίς συνέστημα. Και κάναμε ένα βίντεο πριν λίγες ημέρες που ήταν α, για το πώ το σεξ χωρίς συνέστημα μπορεί να απορριθμίζει συναισθηματικά ανθρώπου με σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικούς στρες. Δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν... Εντάξει. Το αναφέρω όμως ότι υπάρχει ο σχήμα και ω ψυχολόγος θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έντιμο σχήμα αυτό από το να υπόσχεσαι μονογαμικότητα στον άλλον στην άλλη... Ο άλλο ή άλλη να κοιμάται στα χαμομήλια που λένε, να είναι άνεγνιας και να νομίζει ότι έχει γάμο, ότι έχει σχέση και εσύ να απατά αυτόν τον άλλον άνθρωπο. Θα δείξει. Θα δείξει. Είμαι με τα μάτια ανοιχτά και με τα αυτιά ανοιχτά γιατί ως κοινωνικό επιστήμονα, ως ψυχολόγο, με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και εν ώψη και του, της σειράς που κάνουμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο podcast, The Sex Ed Series, διαβάζω για αυτά τα πράγματα και έτσι έχω, έχω μια επαγρύπνηση. Αυτό που πρέπει να τονίσω όμως είναι ότι αυτό το σχήμα σχέσης, ηθική μη μονογαμία, δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους και να μην προσπαθήσει κάποιος να το, να το εφαρμόσει ή να το υιοθετήσει αν δεν το ψάξει πολύ καλά και να το συζητήσει το ζευγάρι μεταξύ του και γενικά δεν το συστήνω μέσα από αυτό το βίντεο. Δεν ανέφερα δηλαδή τη μορφή της ηθικής μη μονογαμίας σε μια σχέση για να σας τη συστήσω, την ανέφερα ότι υπάρχει. Λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω στο θέμα μας, είπαμε, είναι λίγες οι περιπτώσεις παθολογικής ζήλιας. Τα πρόσωπα τα οποία επιδεικνύουν παθολογική ζήλια συνήθως έχουν και συνοσυρότητα με κάποια σοβαρή ψυχοτική διαταραχή. Και η μεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν συναισθήματα ερωτικής ζήλιας μέσα στις σχέσεις τους, βιώνουν την ερωτική ζήλια συνήθως επειδή υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές από το τέρι τους οι οποίες τους προκαλούν ανασφάλεια. Και πολύ ορθά σημείωσε η Φίλη στο ερώτημα της, σε αυτό που σας διάβασα στο μήνυμα, ότι νιώθει ανασφάλειες αυτός που κάνει τον άλλον να ζηλεύει και μπορεί να κάνει τον άλλον να ζηλεύει για να πάρει επιβεβαίωση. Τι συμβαίνει όμως όταν εσύ νιώθεις ανασφάλειες και για να πάρεις επιβεβαίωση και για να ησυχάσεις, ηρεμήσεις τις ανασφάλειές σου προκαλεί ζήλια στον άλλο, τότε τι κάνεις. Προβάλλεις τις δικές σου ανασφάλειες πάνω στον άλλο άνθρωπο. Οι ναρκισιστές, ειδικά οι μεγαλοπρεπείς ναρκισιστές, οι ευάλωτοι ναρκισιστές, οι κακοήθεις ναρκισιστές χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτό το όπλο ψυχολογικού πολέμου εναντίον των συντρόφων τους. Επίτηδες κάνουν πράγματα ούτω ώστε να έχουν το τέρι του στη τσίτα. Το κάνουν και απολαμβάνουν με σαδισμό την ταλαιπωρία που υφίσταται το τέρι τους. Δεν σημαίνει ότι όποιος προκαλεί ζήλια στο τέρι του είναι ναρκισιστής. Αναφέρω όμως ότι κάποιοι τύποι ναρκισιστών είναι ιδιαίτερα επιτυχημένοι στο να χρησιμοποιούν αυτό το όπλο ψυχολογικού πολέμου. Η επιτιδευμένη πρόκληση ζήλια στο τέρι μας είναι συνιστά ψυχολογικό πόλεμο. Ναι. Οπότε, αν με αγαπάς, δεν θα με κάνεις να ζηλεύω. Αν με αγαπάς και έχεις ανασφάλειες, ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσεις τις ανασφάλειες σου και να πάρεις την επιβεβαίωση που χρειάζεσαι ότι είμαστε καλά και ότι παρόλο που εσύ νιώθεις ανασφάλειες για την εμφάνιση σου, για τη συμπεριφορά σου, για το χαρακτήρα σου, για οτιδήποτε μπορεί να νιώθει κάποιος ανάσφαλής. εγώ σου δίνω τη διαβεβαίωση ότι εξακολουθώ να θέλω να είμαι μαζί σου, ότι εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένο, να είμαι ερωτευμένη, εξακολουθώ να σε συμπαθώ, εξακολουθώ να σε επιλέγω, ο καλύτερος τρόπος είναι να μιλήσεις ανοιχτά για τις ανασφάλειες σου. Να γίνει ευάλωτο, να γίνει ευάλωτη. Δηλαδή είναι έντιμο να πούμε στο τέρι μα, ξέρει, νιώθω ανασφάλειε. Δεν ξέρω γιατί τι νιώθω. Μπορεί να είναι ίσω επειδή μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο α, δέχθηκα ψυχολογικό πόλεμο ή γιατί έχω δεχθεί μπούλινγκ όταν ήμουν στο σχολείο ή γιατί ένας προηγούμενος σύντροφος ή μια προηγούμενη σύντροφος με έχουν τραυματίσει ψυχικά και εξαιτία αυτών των τραυμάτων νιώθω ανασφαλή και θέλω να τι μοιραστώ μαζί σου, να γνωρίζει ότι νιώθω αυτή τη ανασφαλή και να συζητήσουμε πώ μπορούμε μαζί ω ζευγάρι να καλυτερεύσουμε τη δική μου ψυχολογική συνθήκη. Είναι εξαιρετικά έντιμο και εξαιρετικά γενναίο να ανοίγεσαι στο τέρι σου, να μιλάς για τις αδυναμίες σου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της δικής σου αδυναμίας, και να μην προβάλλεις τη δική σου αδυναμία στον άλλον και να του κάνεις την ουσία gaslighting, γιατί πρόκειται περί gaslighting. Όταν σε κάνω επίτηδες να ζηλέψεις για να πάρω εγώ επιβεβαίωση, στην ουσία σε βγάζω τρελό και στην ουσία σε χειραγωγώ με σκοπό να σε εκμεταλλευτώ. Γκάζ λάιτινγκ, φρενοβλαβοποίηση το λέει κάποιος, ή συναισθηματική χειραγώγηση μέσω παραποίηση τη πραγματικότητα. Γιατί για να κάνουμε τον άλλο να ζηλέψει, σημαίνει ότι κάνουμε κάποιε συμπεριφορέ, οι οποίε δεν είναι αληθινέ, αλλά τι κάνουμε επίτηδε για να κάνουμε το τέρι μας να ζηλέψει. Είναι gaslighting, αποτελεί gaslighting το να κάνει τον άλλο επίτηδε να ζηλέψει. Φυσικά εδώ θέλω να, να βάλω έναν αστερίσκο. Όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο σύντροφο, δίνουμε ικανό χρονικό διάστημα για να σιγουρευτούμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι ένα καλοήθες πρόσωπο, ότι αυτό το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, ένα πρόσωπο που αξίζει τον κόπο να συνδεθούμε μαζί του ουσιαστικά, που θέλουμε όντως να συνδεθούμε μαζί του ουσιαστικά και είναι ένα πρόσωπο το οποίο άμα ανοιχτούμε σε αυτό και μοιραστούμε τα ευάλωτα σημεία μας μαζί του, δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Γιατί οι ευάλωτοι ναρκιστέ, οι κρυφοναρκιστέ, πολύ συχνά στην αρχή μια γνωριμία προσποιούνται του ευαισθητούλιδε, προσποιούνται του ενσυναισθητικού, μόνο και μόνο για να μαζέψουν πληροφορίε για το τι μα πονάει και ποια είναι τα δύναμα μα σημεία, ούτω ώστε στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουν για να μα χειραγωγήσουν. Άρα, αυτό που είπα ότι είναι πιο έντιμο να εκφράζεις την ανασφάλεια σου και την αδυναμία σου, να είσαι ευάλωτος απέναντι στον στη σύντροφό σου προκειμένου να μπορέσετε μαζί να βρείτε μια λύση ισχύει για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες βρίσκεσαι μέσα σε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υγιή προσωπικότητα, ο οποίος δεν είναι κακοποιητικός και ο οποίος δεν θα εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες σου. Αν δεν είσαι σε σχέση με έναν τέτοιον άνθρωπο και αν είσαι σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος σε κοροϊδεύει, ο οποίος σου κάνει bullying μέσα στη σχέση, ο οποίος σε μειώνει, ο οποίος σου χτυπάει, όπως λέμε στη δημοτική, τις αδυναμίες σου, τότε να πάρεις βοήθεια από ένα ψυχολόγο ή να πάρεις βοήθεια από τη γραμμή για τη βία στην οικογενεια 1440 14-40 στην Κύπρο, 15900 στην Ελλάδα, να παρακολουθήσεις τα βίντεο που έχουμε εδώ στο κανάλι μας σχετικά με την αρκισιστική κακοποίηση, να διαβάσει το βιβλίο τη Σέβια Ρινίλ, αφού είναι τόσο υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, που το έχουμε και στα βιβλία που διαβάζουμε στη συμμετοχή και στο πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή. Αν πει κάποιο, μπορεί να έχει πρόσβαση και στα δέκα βιβλία που διαβάζουμε μέχρι τώρα στη συμμετοχή. Και, και να σκεφτεί σοβαρά πώ να φύγει από μια τέτοια σχέση. Δεν αξίζει τον κόπο να παραμένουμε σε σχέσει οι οποίε μα προκαλούν περισσότερα τραύματα από όσα ήδη έχουμε και που ο σύντροφος μας δεν είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης ή η σύντροφος μας δεν είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης ώστε να μπορούμε να μοιραστούμε τις ευαλωτότητες μας. Αυτού λεχθέντως δεν σημαίνει ότι θα παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο και θα πάτε να χωρίσετε το τέρι σας. Τροφή για σκέψη. Food for thought είναι αυτές οι πληροφορίες. Λοιπόν, στην περίπτωση που α, 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 κάποιος νιώθει ανασφάλειες, και αναγνωρίζει τις ανασφαλίες του και τις μοιράζεται με το άλλο πρόσωπο με το οποίο βρίσκεται σε ερωτική σχέση και έχουν δυσκολία ως προς το πώς να τις διαχειριστούν, η θεραπεία ζευγαριού, η ψυχοθεραπεία ζευγαριού είναι η καταλληλότερη όδος για να μπορέσει το ζευγάρι εκείνο να βρει τρόπους που να δίνει ο ένας τον άλλο συναισθηματική ασφάλεια, όχι επιβεβαίωση, συναισθηματική ασφάλεια. Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία μιας υγιούς σχέσης είναι να επικυρώνει ο ένας τα συναισθήματα του άλλου και να δίνει συναισθηματική ασφάλεια και αγκαλιά φροντίδας ασφαλή ο ένας στον άλλο. Όσο καιρό είχα το γραφείο και δούλευα με ζευγάρια, ένα από τα ζητήματα που δουλεύαμε πολύ στα ζευγάρια, πέραν από το θέμα της επικοινωνίας, ήταν και το θέμα πώς να καλύπτεις συναισθηματικά το τέρι σου. Πώς να νοιάζεσαι για το τέρι σου με τέτοιο τρόπο, ώστε το τέρι σου να νιώθει όμορφα και να ξεπερνάει τις ανασφάλειες του. Και αυτό να γίνεται και από τις δύο πλευρές. Δυστυχώς πολλές σχέσεις είναι ανισότιμες. Προσπαθεί μόνο ένας. Δεν προσπαθούν και οι δύο. Εάν βρίσκεσαι σε μια σχέση που προσπαθείς μόνο εσύ και αν αντοπίζεις αν ότι το τέρι σου επίτηδες σου προκαλεί ζήλια γιατί το ίδιο νιώθει ανασφαλεία, σκέψου πολύ σοβαρά μήπως πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου. Και εδώ να σας πω ότι ένα από τα βιβλία που έγραψα είναι και το βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω». Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για το που μπορεί να βρει κάποιο αυτό το βιβλίο, που είναι ένα βιβλίο που είναι χρήσιμο σε ανθρώπου που βρίσκονται μέσα σε σχέσει ή σε γάμου, για το να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση του ή το γάμο του και να δουν αν πρέπει να μείνουν ή να φύγουν. Να πάρουν την απόφαση οι ίδιοι για το αν πρέπει να μείνουν ή να φύγουν. Λοιπόν, αν με αγαπά, δεν θα με κάνει να ζηλεύω. Αν με αγαπά, πραγματικά θα μου δίνει συναισθηματική ασφάλεια. Αν με αγαπά, πραγματικά θα μου λε: Σε αγαπώ, χαίρομαι που είμαστε μαζί και θέλω να είμαστε μαζί και κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε την υπόσχεση που σου έχω δώσει με τη σύναψη της σχέσης μας να είμαι πιστός σε σένα, να είμαι πιστή σε σένα, να σου δίνω την ερωτική μου ενέργεια, να είμαι ο άνθρωπός σου, να την τηρήσω αυτή την υπόσχεση. Έτσι μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει. Έτσι εκφράζεται. Εκφράζει την αγάπη του, εκφράζει τη συναισθηματική του στήριξη, έχει μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά για το τέρι του και αν νιώθει ανασφάλειες, μιλάει ανοιχτά στο τέρι του για τις ανασφάλειες του και δεν μπαίνει στη διαδικασία να χρησιμοποιήσει αυτό το αποτρόπαιο όπλο του ψυχολογικού πολέμου, αυτό το gaslighting ουσιαστικά, του να προκαλεί ζήλια στον άλλο άνθρωπο για να νιώσει ο ίδιο, η ίδια επιβεβαίωση. Έχει και γυναίκε που το κάνουν. Παρόλο που η κοπέλα αναφέρεται σε άντρε που το κάνουν, έχει και γυναίκε που το κάνουν. Και έχει και κάτι επέσχυντα δημοφιλή άρθρα στα περιοδικά και στο διαδίκτυο που λέει πώ να τον κάνετε να ζηλέψει, πώ να την κάνετε να ζηλέψει, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επιζήμια. Οι περισσότεροι άνθρωποι από εμά έχουμε τραύματα δεσμού. Έχουμε attachment wounds έχουμε πληγές όσον αφορά στη συνδεσιμότητα μας και δεν χρειαζόμαστε κι άλλες πληγές με το να μας προκαλεί αχρίαστη ζήλια ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει ανασφάλειες και αντί να πα, κάνει την υπεύθυνη δουλειά να δουλέψει με τις ανασφαλίες του, τις προβάλλει πάνω μας. Αυτό που χρειαζόμαστε στη σημερινή εποχή, που ξαναλέω περισσότεροι από εμά είμαστε κατατραυματισμένοι, πολυτραυματίες, πολυτραυματίε ψυχικά. Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, πολυτραυματίε ψυχικά. Έχουμε οι περισσότεροι από εμά μεγάλη άγνοια του τι σημαίνει να μας αγαπάει ένας άνθρωπος με ασφάλεια. Δεν είχαμε μέχρι σήμερα την ευλογία να έχουμε ένα ασφαλή δεσμό με τον εαυτό μας και με άλλους ανθρώπους. Η θεωρία του δεσμού του Μπόλπι, αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για τη θεωρία προσκόλλησης, η θεωρία του δεσμού. Η θεωρία του δεσμού του Μπόλπι που έχουμε αναφέρει και σε άλλα βίντεο λέει ξεκάθαρα ότι εάν τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου δεν του δώσουν όλη την αγάπη, όλη την συναισθηματική σταθερότητα, την αποδοχή και έναν ασφαλή δεσμό οι φροντιστές του, το πρόσωπο αυτό θα μεγαλώσει με ψυχικές ελλείψεις με ψυχικά τραύματα, γιατί η συναισθηματική παραμέληση προκαλεί ψυχικά τραύματα και θα δυσκολεύεται να συνδεθεί ασφαλώς με τους άλλους ανθρώπους. Οπότε οι δικές μου ανασφάλειες δεν θέλω να γίνουν δικές σου. Επειδή σε αγαπώ παραδέχομαι τις δικές μου ανασφάλειες και δουλεύω με τις δικές μου ανασφάλειες και προσπαθώ να μην σε μολύνω με τις δικές μου ανασφάλειες. Και επειδή με ρωτάτε στα σχόλια, αν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ανασφαλές στήλδες μου ένα άνθρωπο που έχει αγχώδε στυλ μου... ένα άνθρωπο που έχει αποφευκτικό στυλ μου... ή ένα άνθρωπο που έχει αποδιοργανωμένο ή χαοτικό στυλ μου. αν μπορεί να θεραπευτεί εντό αγωγικών και εκτό αγωγικών και να αποκτήσει ένα ασφαλέ στυλ ναι, μπορεί με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα, ναι, μπορεί να τα καταφέρει, αλλά σίγουρα αν παραμένει σε σχέσει που ο άλλο τον κάνει επίτηδε να ζηλεύει, δεν θα έχει βοήθεια σε αυτό. Και εδώ να απαντήσω και ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με τον ασφαλή και ανασφαλή δεσμό. Μία κοπέλα ρώτησε σε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο αν εμεί έχουμε ανασφαλή δεσμό, αν έχουμε αγχώδη δεσμό, αγχώδε στυλ ή αποφευκτικό και συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει ασφαλέ στυλ δεσμού, αν μα αντέξει αυτό ο άνθρωπο, μπορεί να μα βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα. Και τη απάντησα ναι, μπορεί να μα βοηθήσει, αλλά τη θεραπεία των δικών μα τραυμάτων το κλείσιμο των δικών μας τραυμάτων... το κλείσιμο των δικών μας παλιών λογαριασμών... πρέπει να το αναλάβουμε μόνοι μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με ασφαλές στήλ μου... δεν θα νιώσει έλξη... για έναν άνθρωπο με αγχώδες στήλ μου... γεμάτο ανασφάλειες... που του προκαλεί ζήλια, για παράδειγμα... ή για έναν άνθρωπο που είναι αποφευκτικός... και τον σπρώχνει μακριά του... ή για έναν άνθρωπο ο έχει μια αποδιοργανωμένη προσέγγιση και μια το θέλει, μια δεν το θέλει και ούτω καθεξής. Ένας άνθρωπος με ασφαλέ δεσμού θα ξενερώσει αν προσπαθήσουμε να τον κάνουμε να ζηλέψει, θα ξενερώσει αν εμείς είμαστε φορτικοί, θα ξενερώσει αν εμείς είμαστε πρίχτιδες, θα ξενερώσει αν εμείς είμαστε ασυνεπείς ως προς τη συμπεριφορά μας απέναντί του. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως είναι να αποκτήσουμε ο καθένας από εμάς ασφαλέ στυλ δεσμού με τον εαυτό μα, ασφαλή σχέση με τον εαυτό μα. Οπότε θα μπορούμε και να ελκύουμε ανθρώπου με ασφαλέ στυλ δεσμού και να δώσουμε κι εμεί το ασφαλέ στυλ δεσμού. Το ιδανικό είναι και τα δύο πρόσωπα να έχουν ασφαλέ στυλ δεσμού. Και ναι, μπορεί κάποιο ο οποίο δεν έχει μεγαλώσει με ασφαλέ μέσα από την ψυχοθεραπεία, την ψυχοεκπαίδευση και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα να αποκτήσει ασφαλέ στυλ δεσμού. Μα το εύχομαι. Ολόκαρδα. Όλους μας. tá acabou.